Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και πάλι κοντά σας για ένα ακόμη σκάνδαλο στο Δήμο της Κέρκυρας. Χειμωνιάτικος καιρός και τα αμαία για την κυρία Δήμαρχο της Κέρκυρας, την κυρία Ιδρέου, τον κύριο Καλόγυρο, τον αντιδήμαρχο και τον κύριο Σκούπουρα, επίσης αντιδήμαρχο, κάνουν μπάνιο τα αμαία και πρέπει να πληρώσουμε 32.000 ευρώ. Πριν λίγες μέρες σας είχαμε δείξει 36.000 ευρώ για να καθαρίσει Νοέμβριο μήνα τα πεζοδρόμια η Δήμαρχος, τα πεζοδρόμια της πόλης. Μετά από αυτό βλέπουμε άλλη μία αρπαγή χρημάτων από το Δημοτικό Ταμείο, χωρίς λόγο, χωρίς να υφίσταται λόγος. Νοέμβριο μήνα δεν κάνουν μπάνιο, οι παραλίες είναι άδειες. Έχουν βρει μία εταιρεία, την Τομπέα, η οποία εδρεύει στα Αραχοβίτικα στην Πάτρα και τη φορτώνουν χρήματα. Ξεφουσκώνουν όμως το λογαριασμό του Δήμου. Θα φαληρήσει ο Δήμος. Μία, δύο, τρεις με αυτά που κάνατε. Και με τις εργολαβίες και τα σκουπίδια. Εντάξει για καλοκαίρι, αλλά και για χειμώνα, Νοέμβριο, μήνα. Εδώ είναι το σποτ, το τηλεοπτικό της εταιρείας που εδρεύει στα Αραχοβίτικα Πατρών. Διαφημίζει την κινητικότητα αυτών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, πώς μπορούν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά τι διαφημίζει για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι, όχι για τον Νοέμβριο μήνα, κυρία Ιδρέου, κύριε Καλόγερε και κύριε Σκούπουρα. Δεν χρειάζεται να δαπανώνται 32.000 ευρώπουλα, λες και είναι από το ταμείο του σπιτιού σας. Αυτή είναι η χρηστή διαχείριση που κάνετε. Αυτή είναι. Αυτές είναι σκηνές από καλοκαίρι. Εμείς καταγράψαμε και σκηνές από χειμώνα, τώρα, αυτές τις μέρες, που είναι η παραλία άδεια. Δεν έχει ούτε μία ξαπλώστρα, ούτε έναν λουόμενο. Τώρα θα πάνε για μπάνιο οι αμαία. Δεν μας δίνετε λίγο τις ώρες. Τι ώρες θα πάνε, κυρία Ιδρέου? Τι ώρα πάνε για μπάνιο, κύριε Σκούπουρα και κύριε Καλόγερε που υπογράφετε? Υπογράψτε, υπογράψτε όλοι. Όταν θα έρθει η ώρα όμως του απολογισμού και θα καταλογιστούν ευθύνες, προσέξτε λίγο τις υπογραφές που τις βάζετε. Και η Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου και όσοι υπογράφετε από τους υπαλλήλους του Δήμου τέτοιου είδους αναθέσεις απευθείας. Πάμε να δούμε τη μίσθωση. Βλέπετε εδώ, έχει αριθμό ΑΔΑ. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δίνει απευθείας ανάθεση με τίτλο «Μίσθωση τεχνολογικού εξοπλισμού C-TRAC για την αυτόνομη πρόσβαση αμαία στη θάλασσα». Πάμε λίγο παρακάτω. Την υπαριθμόν απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, βεβαίωση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας. Μπράβο προϊστάμενε, για Νοέμβριο μήνα, το είδες καλά, βλέπεις, κάνουνε μπάνιο φαίνεται, κύριε προϊστάμενε, έτσι. Κάνουνε μπάνιο η αμαία, τον Νοέμβριο μήνα. Για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων τάδε τάδε κτλ. Την υπαριθμόν πρόσκληση του Δήμου προς την εταιρεία Τομπέα. Μηχανολογικές εφαρμογές ΕΠΕ τους έκαναν και πρόσκληση. Μάλλον διαπίστωσαν ότι τον Νοέμβριο μήνα είναι ο ιδανικότερος μήνας για μπάνιο, τον αμαία. 32.240 ευρώπουλα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Τομπέα, μηχανολογικές εφαρμογές, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με το διακριτικό τίτλο Τομπέα ΜΕΠΕ, μια εταιρεία που εδρεύει στην περιοχή Αραχοβίτικα, Πατρών Αθηνών, 289, παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση τεχνολογικού εξοπλισμού C-TRAC για την αυτόνομη πρόσβαση αμαία στη θάλασσα». Μίσθωση, μίσθωση. Δεν αγοράζουμε τίποτα, μισθώνουμε, νοικιάζουμε. Έτσι, νοικιάζουμε. Και η ανάθεση αφορά τη μίσθωση, όπως αναφέρει εδώ, τεχνολογικού εξοπλισμού C-TRAC. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημερομηνία της κοινοποίησης, 24 του μήνα δηλαδή, δεκάτου, έως 30/11/2022. Δηλαδή μέχρι 30/11/2022 μισθώνουνε ο Δήμος τη C-TRAC, την Τομπέα, για να κάνουν μπάνιο τα αμαία στην Κέρκυρα. Ο Δημαρχών Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καλόγερος. Για να αποφύγει την υπογραφή απευθείας η Δήμαρχος, βάζει τον Δημαρχεύοντα Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καλόγυρο.
Εδώ είναι όλα τα καλά παιδιά, η δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος της ο κύριος Καλόγερος, ο έτερος αντιδήμαρχος κύριος Σκούπουρας, φωτογραφία δίπλα στο μηχάνημα της Τομπέα. Στο ΝΑΟΚ είναι εδώ η φωτογραφία. Όμως δεν λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα στις περισσότερες περιοχές. Όπως στον Ύψο, στα Γουβιά ή στην Πενίτσα, χειμωνιάτικα. Είναι απενεργοποιημένα βάσει της σελίδας της εταιρείας. Αυτά να μας τα εξηγήσει η κυρία Δήμαρχος, ο κύριος Καλόγερος και ο κύριος Κούπουρας. Και εδώ βλέπουμε τα τρία πρόσωπα αυτής της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, του δημοτικού χρήματος. 32.000 ευρώ πουλάμε στο Νοέμβριο. Εδώ ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που έχει τοποθετήσει η κυρία Ιδραίου. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική, κύριε Σκούπουρα. Εδώ η δήμαρχος, η κυρία Ιδραίου, και δίπλα βλέπετε από το site της εταιρείας, τον ΠΕΑ, σημερινή φωτογραφία, που γράφει πάνω η φωτογραφία, απεγκατεστημένο, δεν λειτουργεί δηλαδή. Έτσι γράφει η εταιρεία. Εδώ είναι ο κύριος Σκούπουρας και δίπλα από το site της εταιρείας η Τομπέα έχει βάλει και στα Γουβιά και γράφει απεγκατεστημένο. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε εδώ μπάνιο δηλαδή. Και δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο για δύο λόγους. Εκτός του ότι είναι απεγκατεστημένα τα μηχανήματα, είναι χειμώνας, δεν πάει κανένας. Και εδώ ο κύριος Καλόγερος με το site της εταιρείας στις Μπενίτσες να λέει απεγκατεστημένο. Δικαιολογημένα φοράει και μπουφάν και σκούφο. Κάνει λίγο κρύο τώρα. Βάλε και ένα πανοφόρι επιπλέον. Κύριε Καλόγερε, εδώ είναι η φωτογραφία από τον Ύψο. Σημερινή φωτογραφία. Με το μηχάνημα της Τομπέα να βρίσκεται στην παραλία. Βλέπετε μια παραλία που είναι άδεια, έτσι. Άδεια παραλία. Δεν υπάρχει κάποιος να κάνει μπάνιο. Όχι αμαία, ούτε κανονικοί άνθρωποι. Και πάμε να δούμε από τον τρόνο από ψηλά. Δεν υπάρχει άνθρωπος για δείγμα στην παραλία του Ύψου. Παραδείγματος χάρη που γράψαμε σήμερα. Δείτε εδώ τίποτε. Ούτε μια ομπρέλα, ούτε μια πετσέτα, ούτε μια ξαπλώστρα. Υπάρχει μόνο το μηχάνημα της Τομπέα. Στο μικρό λιμανάκι του Ύψου, το δεύτερο που βλέπετε εδώ. Κάνει κρύο. Χθες ήταν μια μέρα με κύματα και με αέρα. Σήμερα ξημέρωσε μια καλύτερη μέρα με βροχή. Ψιλοβροχή. Δεν υπάρχει κουνούπι να κάνει μπάνιο. Νοέμβριο μήνα η κυρία Δήμαρχος, ο κύριος Καλόγερος και ο κύριος Κούπουρας δίνουν εντολή να πληρωθούν 32.000 ευρώπουλα κατά σπατάληση του δημοτικού χρήματος. Κυρία Ιδραίου, κύριε Καλόγερε, κύριε Σκούπορα, συνεχίστε έτσι. Διαλύστε το Δήμο. Τεινάχτε τον προπολογισμό στον αέρα. Κάντε και άλλες εργολαβίες και για τα σκουπίδια. Για το Λόλι και την παρέα του. Να κάθονται οι εργαζόμενοι στα γραφεία, 200 εργαζόμενοι και να τα μαζεύει τα σκουπίδια ο Λόλης. Έχετε αποκαλυφθεί πλήρως το τι κάνετε στο Δήμο της Κέρκυρας. Όλοι καταλαβαίνουμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.